Γεια σας, είμαι ο Vic και θα κάνω άλλο ένα βίντεο. Σήμερα έχουμε live report από το Up the Hammers 2024. Επέστρεψα προχθές από την Αθήνα, κομμάτια, πραγματικά κομμάτια, αλλά άξιζε τον κόπο. Ήταν ένα πάρα πολύ γεμάτο τριήμερο, σούπερ ψυχοθεραπεία, και εφόσον είχα αυτή τη ψυχοθεραπεία, γι' αυτό και δεν χρειαζόταν να κάνω βίντεο, αλλά επιστρέφουμε πλέον στους κανονικούς ρυθμούς. Να πω ότι μετά από το live report για το Up the Hammers θα αναφερθώ και λίγο στις εκκλήσεις, προσκλήσεις, προκλήσεις, τέλος πάντων, που έχουν γίνει από άλλο βίντεο προς εμέ. Όταν έρθει η ώρα θα τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, για το Up the Hammers δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσω να τη βγάλω κάθε μέρα, όλη την ημέρα. Οπότε, για να κάνω συντήρηση δυνάμεων, έκαψα τις πρώτες μπάντες. Και την πρώτη μέρα μπήκαμε στο χώρο όταν βρίσκονταν σκηνή πάνω η Sacred Steel. Έχασα δυστυχώς το Astronomica του Wade Black. Θα ήθελα να ακούσω τα κομμάτια του Astronomica live. Δεν με χαλάγει να ακούσω και το Red Sharks και το World Dragon's Rule, τα οποία παίχτηκαν. Δεν έχω να πω κάτι, μιας και δεν τους είδα, μόνο ότι μου υπόθηκε από άλλους ότι καλά ήτανε, δεν ήτανε και σούπερ η απόδοση, οπότε αυτό. Sacred Steel, μου αρέσουν πολύ οι Sacred Steel, παρόλη τη φωνή της Ιεράς Καράφλας, του Γκέριτ. Έχει φωνή, love-hate 100%. Εγώ, ο παραδόξου, είμαι κάπου στη μέση, δηλαδή σίγουρα δεν την αγαπάω, σίγουρα δεν τη συχαίνομαι, την ανέχομαι. Και τις έχω και μια συμπάθεια, θα έλεγα, μέσα στα χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, τα δύο πρώτα σίγουρα σε κρυφτήλ είναι τα αγαπημένα μου, αλλά όχι μόνο, έχουν πολύ καλή δισκογραφία. Τους είχα δει live support στους Morgan Le Fay. Ήταν πολύ καλή και τότε, ήταν πολύ καλή και τώρα. Οι κιθάρες μου φάνηκαν λίγο πίσω. Όταν είχα μπει και στο χώρο, περισσότερο ζούσα λίγο το «Είσαι έπνεα» για άλλη μια φορά, το live του κλειστού χώρου, που είχα πάρα πολύ καιρό να πω, να πάω σε live τέτοιο, και χάζευα το merch, χάζευα τον κόσμο, χάζευα γενικώς την όλη φάση, οπότε δεν ήμουν αστραμμένος full προσοχή στους Sacred Steel. Γύρισα όμως το κεφάλι κατευθείαν όταν έπαιξαν το heavy metal του The End, τελευταίο κομμάτι, αγαπημένο κομμάτι από το War Gods of Metal, το τελευταίο του δεύτερου δίσκου. Εξαιρετικά το πήγανε, πολύ καλή εμφάνιση, πρωτοκλασάτη σίγουρα. Στα καλύτερα live της χρονιάς, για να του βάλω 8, δεν νομίζω, ήταν πίσω κιθάρες, δηλαδή άμα είχαν φοβερό ήχο θα το έδινα. Αλλά θα έλεγα μια πολύ καλή εμφάνιση, αυτό, μια χαρά. Μετά, το Sacred Steel ήταν οι Summerlands. Και εδώ να πω τώρα για την προφορά, δεν είναι Summerlands, δεν είναι καλοκαίρι, είναι Summerlands από τους Σουμέριους. Τώρα στα αγγλικά αυτό είναι κάτι μεταξύ A και U, Summerlands ας πούμε, αλλά τέλος πάντων, ας λέμε Summerlands για να είμαστε μέσα. Του Arthur Risk, το συγκρότημα, το δεύτερο, μαζί με τους Eternal Champion. Ο Arthur Risk είναι τα τελευταία χρόνια που λένε, δικό μου να πω την αλήθεια, μ' αρέσουν πολύ οι παραγωγές του, από εκεί τον πρόσεξα. Όταν έχεις να κάνει παραγωγές, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση παραγωγή που κάνει στους Power Trips, στο Nightmare Logic, και ιδιαίτερα στα φωνητικά. Νομίζω παίζει ρόλο το touch του Arthur Risk στην παραγωγή, που έχουν βγει τόσο πρωτικά αυτά τα φωνητικά. Φυσικά και ο Μακαρίτης Ράιλ ήταν φοβερός ερμηνευτής, αλλά έχει φανταστική παραγωγή και νομίζω παίζει μεγάλο ρόλο γενικώς στο η παραγωγή αυτού του δίσκου. Αλλά δεν έχει κάνει μόνο εκεί, έχει κάνει σε πολλούς, έγινε της μόδας λίγο, και μετά φυσικά έκανε και τους Eternal Champion και τους Summerlands. Από τους δύο θα προτιμήσω εγώ προσωπικά τους Summerlands. Οι δύο δίσκοι τους μου αρέσουν περισσότερο από τον Eternal Champion. Παρόλο που στα χαρτιά μάλλον θα προτιμούσα Eternal Champion, χωρίς να είμαι κανένας επικάς γενικά, αλλά έχουν πολύ πετυχημένη αυτή την αισθητική που μυρίζει στο χαρτί του κόμικ του Conan ας πούμε, και το όλο αυτό το βάρβαρο τσεκούρι και τα λοιπά, πολύ 80s, obscure, heavy metal, true. Αυτό βγαίνει πάρα πολύ και από τον ήχο τους και από το vibe τους γενικά, απλώς τα κομμάτια δεν με πιάνουν πάντα, και από τη φωνή επίσης βγαίνει πολύ αυτό το πράγμα.
Tony the Champion. Έλεγε και ο φίλος μου Μανώλης και νομίζω φωνώ μαζί του ότι γενικώς δεν έχουν φοβερά vocal lines οι Eternal Champion, και αυτό είναι ένα μειονέκτημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα πω αυτά για την επόμενη μέρα που έπαιξαν οι Eternal Champion. Summerlands, τους περίμενα πώς και πώς, γιατί ήταν σίγουρα ένας από τους πόλους έλξης για μένα αυτού του φεστιβάλ. Και μπορώ να πω ότι ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες μου. Δεν ξέρω, δεν θα έλεγα πλήρως, περίμενα παραπάνω πράγματα να πω την αλήθεια. Αλλά ήταν σίγουρα οι πρώτες στιγμές μέσα στο φεστιβάλ που έτσι ένιωσα μουσική, να ακούω τον ήχο που ήταν σαφέστατα καλύτερος από τον Sacred Steel, μελωδίες σε όμορφη μίξη να μπλέκουν μαζί κιθάρες κτλ. Πάρα πολύ καλή απόδοση και εμφάνιση από τον τραγουδιστή με προσωπικότητα. Γενικώς μια μεστότατη εμφάνιση, ένα massive 8 και προσωπικά στα αγαπημένα μου κομμάτια, στο 7th Seal ας πούμε, που μου αρέσει πολύ από το πρώτο, θα το έβαζα και στα 9. Φοβερές, μόνο αριστογηματικές στιγμές για live. Και μετά βγήκαν οι Visigoth. Οι Visigoth, οι οποίοι νομίζω ήταν και οι νικητές της ημέρας, σίγουρα όσον αφορά την ανταπόκριση του κοινού, αλλά και νομίζω και συνολικά σαν μια εμφάνιση, τι ζωντάνια είχαν πάνω σκηνή, τι vibe απέπνεαν και εισέπρατε και ο κόσμος από κάτω. Σίγουρα είχαν τις μεγαλύτερες και πιο ένθερμες αντιδράσεις όλη την ημέρα από τον κόσμο. Όταν έπαιξαν τον Νεκρόπολης, τον Μανίλα, εκεί έγινε η μεγαλύτερη σφαγή που έγινε σε όλο το φεστιβάλ στο διήμερο. Το κοινό όλο τραγούδαγε, σιώταν το μέρος κανονικότατα την ώρα της διασκευής. Εγώ την καταβρήκα στο Traitor's Gate, που είναι το αγαπημένο μου κομμάτι Visigoth. Πάρα πολύ ωραίο, υποδόθηκε πάρα πολύ καλά. Συμπαθέστατη ψυχονομία ο τραγουδιστής. Συνολικά και οι Visigoth, θα λέγα τα ίδια με τους Eternal Champion, ότι έχουν 5-6 κομμάτια που μου αρέσουν πολύ από τους δύο δίσκους. Στις άλλες στιγμές τους βρίσκω λίγο απλούς, έως και απλοϊκούς καμιά φορά. Δεν με κρατάνε και μου έκανε εντύπωση live, ο ήχος τους ήταν πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή ο ήχος, την κιθάρα και το heaviness που έβγαινε έμοιαζε πάρα πολύ σουηδικό. In Flames λέμε τώρα, για τέτοιο ήχο κιθάρας live. Και οι συνθέσεις όμως, δηλαδή, σε πολλά σημεία μου θύμισαν, ας πούμε, Amon Amarth, δηλαδή τα heavy metal τους. Αυτά. Βέβαια τα φωνητικά των Visigoth ταιριάζουν πολύ καλύτερα σε τέτοιο υλικό, γι' αυτό και μου αρέσουν οι Visigoth παραπάνω από τους Amon Amarth. Αλλά, ναι, σαν παρατήρηση αυτό που μου έκανε εντύπωση τέλος πάντων. Πάντως σίγουρα ένα 8,5 8 νομίζω είναι το δίκαιο. Σίγουρα υπήρχε κόσμος από κάτω που το έζησε και στο 9 και είχαν στιγμές του 9. Το τρίτο γκέτι σίγουρα είναι μέσα αυτές, το Νεκρόπολης επίσης άνετα. Το Νεκρόπολης του βάζω και ένα 9,5. Και ενώ είχα χάσει την αρχή που βγήκαν με το Steel and Silver που είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια επίσης, γιατί στα πηγαδάκια έξω, έχοντας να δω κόσμο πάρα πολλά χρόνια, μερικές φορές ξεχνιόμασταν και χάναμε. Καταλαβαίναμε ότι είχε αραιώσει ο κόσμος έξω, οπότε μάλλον έχουν βγει να πάμε να μπούμε μέσα να το δούμε κι εμείς. Κάπως έτσι. Είχα χάσει το Steel and Silver, αλλά ευτυχώς ο Μανώλης, ο διοργανωτής, στο τέλος του είπε: κάντε έναν κόρο ακόμα και παίξαν ξανά το Steel and Silver. Οπότε το είδα και αυτό. Άψογα μου κάτσε. Πολύ ωραίοι. Νικητές της ημέρας, 8-8,5 θα τους έβαζα, κάπου εκεί. Και τέλος, Jack Starr. Εγώ τώρα δεν είμαι οπαδός Virgin Steel γενικά. Μ' αρέσουν τα Marriage, μ' αρέσουν κάποια από τα 90s, κάποια από τα 80s, επιλεγμένα κομμάτια θα έλεγα περισσότερο, λιγότερο τα δύο πρώτα, με τον Jack Starr δηλαδή. Σκόρπια έχω ακούσει κάτι πράγματα μέσω του Μανώλη από την προσωπική δισκογραφία του Jack Starr. Δεν με έχει τραβήξει γενικώς να ασχοληθώ. Από την αλήθεια πήγα και περίμενα κάτι έτσι πιο παλιακό, λίγο γραφικό, λίγο υποτονικό τέλος πάντων. Διαψεύστηκα πλήρως. Ο πιο heavy ήχος της ημέρας μακράν στις κιθάρες. Εκπληκτικός τραγουδιστής. Jack Starr μια χαρά, φοβερός. Εντάξει, η εικόνα του έχει ένα θεματάκι, παιδιά, δεν απορώ. Είναι αυτή η Playmobil περούκα, είναι παρά είναι. Περίεργη επιλογή να διαλέξεις αυτό. Τι σκέφτεται κανείς όταν βλέπει live, ναι.
Πάντως, ο Ράινο στα τύμπανα που έδωσε παραπάνω κύρος και εκτόπισμα και βάρος, ας πούμε, στην μπάντα που ήταν πάνω σκηνή, και απέδωσαν πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά τα κομμάτια τους, τα οποία ζωντανεύσανε πάρα πολύ live. Και το λέω συγκεκριμένα γιατί πρόσεξα και μου άρεσε, ευχαριστήθηκα πάρα πολύ το Sands of Time όταν το άκουσα. Μου φάνηκε έπος συγκεκριμένα. Και το έψαξα μετά στο στούντιο και η εκτέλεσή του μου φάνηκε ψόφια, δηλαδή β' παραγωγή και πολύ υποδιέστερη της live εκδοχής του. Αυτό δεν έκατσα με τα σπουδής να δω όλο το live προσχετικά του Jack Star. Ήμουνα ήδη κομμάτια καθότι γέρος άνθρωπος από ταξίδι. Οπότε αυτό ήταν η πρώτη μέρα για μένα, την ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Summerlands μου έμειναν εμένα προσωπικά ως η καλύτερη στιγμή, Visigoth δεύτερη. Νομίζω, άκουσα μεικτά σχόλια. Οι περισσότεροι νομίζω θα συμφωνήσουν περί Visigoth. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουν όλοι ότι ήταν καλή η Summerlands. Νομίζω ότι το κοινό ήταν, δεν έγινε κανένας μεγάλος χαμός στους Summerlands από κάτω. Αυτοί που γουστάρανε Summerlands περισσότεροι ευχαριστήθηκαν, όχι όλοι. Σε γενικές γραμμές πάντως οι Summerlands δεν είναι ότι κέρδισαν το κοινό από κάτω να τους κάνει να αλλάξουν γνώμη, ενώ οι Visigoth μάλλον το κάναν αυτό. Και Jack Star εμένα τουλάχιστον μου άλλαξαν τη γνώμη, είχα άλλες προσδοκίες και με εξέπληξαν πάρα πολύ ευχάριστα. Αυτά, πολύ ωραία λοιπόν η πρώτη μέρα. Δεύτερη μέρα εμφανίστηκα την ώρα των Phantom Spell, όταν βγήκαν σκηνή οι Phantom Spell, οι Άγγλοι Prog Rock 70 style παίζουν αυτοί. Δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερως ούτε με αυτούς ούτε με τους Seven Sisters που είναι οι άλλοι τραγουδιστοί που παίζουν παρεμφερή και αυτά νομίζω, παλιακά πράγματα. Αλλά έκατσα να ακούσω Phantom Spell ένα δίσκο πριν ανέβω στην Αθήνα και μου ήταν πολύ ευχάριστος. Πολύ ωραίος δίσκος γενικά, το Dawn of Mind νομίζω το πρώτο κομμάτι και μάλιστα πολύ ένα μεγάλο. Το οποίο είναι αυτό που έπαιξαν και βγήκανε κιόλας, δηλαδή το έπαιξαν νωρίς σίγουρα αυτό, δεν θυμάμαι αν το έπαιξαν πρώτο. Και θυμάμαι ότι ο ήχος δεν μου άρεσε ιδιαίτερος και ήμουν και στο κέντρο, που από όλα τα σημεία τελικά στο κέντρο μου φάνηκε ότι είχε την καλύτερη ακουστική, την καλύτερη ισορροπία των οργάνων για να ακούς καλά κιθάρες και μπάσο και τύμπανα. Ναι, έχασα τελείως τα πλήκτρα, έβλεπες τα πλήκτρα να κουνιούνται, να φεύγουν τα δάχτυλά του, να κάνουν πολύ busy πράγματα, σχεδόν τίποτα δεν ακουγότανε, οπότε με χάσανε και άρχισα να περιφέρομαι λίγο στο χώρο, να ανταλλάζω χειραψίες με κόσμο και τα λοιπά. Οπότε στους Phantom Spell θα βάλω ένα 7. Ήταν σίγουρα επίπεδου η εμφάνιση που έβλεπα, αλλά όχι κάτι παραπάνω από αυτό. Δηλαδή στο προσωπική ιστορική κλίμακα, το πόσο excited έγινα από αυτήν την εμφάνιση θα το έφτανα μέχρι το 6 προσωπικά. Διάβασα πάρα πολύ κουλακευτικά σχόλια από άλλο κόσμο, οπότε υπήρχαν σίγουρα άνθρωποι στον χώρο που ήταν ευηθισμένοι στην εμφάνισή τους. Εγώ δεν ήμουν ένας από αυτούς. Μετά είχαμε τους Evil Invaders. Οι Evil Invaders ήταν το συγκρότημα, το νούμερο ένα το οποίο ήθελα να δω μαζί με τους Irithangle και μετά ήταν οι Summerlands, αυτή ήταν τριάδα που με ενδιαφέρει ιδιαίτερος να δω. Οι Evil Invaders, οι Βέλγοι, speed metal, από τις λίγες πάντες που τους κολλάει μια χαρά ο χαρακτηρισμός speed metal, γιατί η τσίτα είναι στο DNA αυτής της μπάντας. Power thrash παίζουν γενικά. Έχουν πολύ thrash, έχουν πολύ power, έχουν πολύ speed. Και πάρα πολύ καλά album. Δύο δίσκοι και ένα EP, φανταστική. Evil Invaders γενικώς σου συνιστώ ανεπιφυλάκτως. Και live ανταποκρίθηκαν πλήρως οι προσδοκίες μου. Βγήκανε και τα σαρώσανε. Δεν ξέρω τι έδειξαν οι μπάντες που έχασα τα πρωινά, έτσι, το πρωί, το μεσημέρι και μετά, τις 3 και μετά που παίζανε. Αλλά ήτανε Evil Invaders το πιο metal πράγμα που είδα στο Oppenheimer στο διήμερο. Έσταζε τσιτά παντού. Κιθάρες, φωτιά, φοβερή ενέργεια, τον ακάθιστο, κοπάνημα, τσιρίδες τώρα ο τραγουδιστής κιθαρίστας εκεί, πραγματικά μεγάλη μεταλφυσιογνωμία. Θα μπορούσε να βρίσκεται στο Trick or Treat την ταινία, τέτοια φάση κοψιά ανθρώπου,
και βλέμμα λίγο περίεργο. Τέρμα metal. Τέρμα metal εμφάνιση. Drummer φανταστικός. Αν έχω ένα παράπονο, δεν ήταν πολύ καθαρός ο ήχος. Δεν άκουγες ξηράφι τα riff. Αυτό. Το οποίο του στερεί ένα βαθμό σίγουρα από την τελική βαθμολογία, αλλά γενικά το 9, massive. Ήταν φανταστική εμφάνιση, παιδιά. Ξεσηκωτική, σοκαριστική, ψαρωτική, όλα αυτά. Δεν άκουσα ούτε έναν να μην έχει να πει, να σχολιάσει αυτή την ενέργεια των Evil Invaders. Δεν ξέρω αν όλοι το ευχαριστήθηκαν το ίδιο. Εγώ το ευχαριστήθηκα πλήρως, ήταν σίγουρο αυτό που ευχαριστήθηκα περισσότερο. Και μόλις τελείωσαν, έτρεξα πάνω στο merch να τα σκάσω, διότι βγάλανε και μεγάλο σχέδιο, πολύ μεγάλο σχέδιο, και σε ερυθρόλευκο, το οποίο μετράει διπλά. Θέλαμε και την παρηγοριά μας εμείς, ναι. Τι σχεδιάραν αυτοί τώρα, και πίσω, ανάλογο backprint, Sledgehammer Justice, κομματάρα, παίχτηκε live, φανταστικά, EI τα αρχικά τους, Total Metal, άψογο μπλουζάκι, τέλειο. 9, το χρυσό για το Top The Hammers, Evil Invaders, για εμένα αυστηρά μιλάω. Αλλά να σχολιάσω ότι είναι ένα φεστιβάλ το οποίο δεν είναι ξεκάθαρο ποιος πήρε το χρυσό. Νομίζω ότι ο πολλής κόσμος θα έχει διαφορετικές απαντήσεις να δώσει, ας πούμε, ποιο ήταν η αγαπημένη του στιγμή. Μετά λοιπόν τους Evil Invaders βγαίνουν οι Eternal Champion, η άλλη μπάντα του Arthur Risk, η πιο epic όπως είπαμε. Τα vocal lines γενικώς έχουμε ένα παράπονο, τα βρίσκω λίγο μονότονα, χωρίς με ιδιαίτερη έμπνευση, αλλά έχουν και αυτοί, έχουν τα κομμάτια, τα ομώνυμα, το I'm the Hammer, γενικώς είναι κομματάρες, ήτανε κομματάρες και live. Σαν εμφάνιση θα έλεγα ότι είχαν καλό ήχο και αυτοί σίγουρα, αλλά περισσότερη ζωντάνια σαφέστατα οι Visigoth, και αναφέρω αυτούς που παίζουν, ας πούμε, στο ίδιο γήπεδο μπάλα περίπου. Ναι, οι Visigoth ήταν πολύ πιο ζωντανή εμφάνιση και η ανταπόκριση του κόσμου. Η μόνη φορά που είδα να πιάνουν ανάλογα επίπεδα ζωντάνιας ή Eternal Champion ήταν στο I Am The Hammer, στο Encore που βγήκανε, και το άξιζε κιόλας και ταιριάζει το κομμάτι, πολύ καλό. Σε γενικές γραμμές θα έβαζα ένα 7,5 στην εμφάνιση των Eternal Champion. Πολύ καλή, φαντάζομαι όποιοι γουστάρουν πάρα πολύ τους δίσκους τους θα το ευχαριστήθηκαν ακόμα περισσότερο. Αυτή ήταν η δική μου, αυτή το ευχαριστήθηκα δηλαδή. Το 7,5 είναι πολύ καλός βαθμός. Δεν τα λέω εγώ. Τα έχω ξαναπεί, εν πάση περιπτώσει. Και μετά ήταν βέβαια οι headliners όλου του Top The Hammers, η Sirith Angle, στην τελευταία τους εμφάνιση στην Ελλάδα, στην τελευταία τους περιοδία, που αυτοί μάλλον τους πιστεύουμε, είναι τέτοιας ηλικίας. Άνθρωποι οι οποίοι, ναι, μου κάνει ήδη εντύπωση που θα κάνουν παγκόσμια περιοδία, όπως είναι. Εδώ βέβαια να πω ότι είναι πολύ προσωπική η περίπτωση η δική μου, ιδιαίτερη, διότι δεν είμαι γενικά οπαδός Sirith Angle, είμαι πιο πολύ οπαδός Paradise Lost των Sirith Angle και οπαδός της φωνής του Tim Baker. Του Sirith Angle τους ξέρω από τα 90s μέσω του Μανώλη. Ο Μανώλη ήταν τους πιο παλιούς οπαδούς Sirith Angle που έχω γνωρίσει. Ήταν από νωρίς τα 90s. Όταν ήταν ακόμα πάρα πολύ obscure συγκρότημα η Sirith Angle γενικά. Και από τότε μου είχε κάνει αυτό, τρομερή εντύπωση η φωνή του Tim Baker. Θα το έλεγα ότι είναι από τις πιο metal φωνές που ακούω στη ζωή μου και ακόμα ισχύει αυτό το πράγμα. Αλλά και ο ήχος και το στυλ των κλασικών τους δίσκων δεν με τράβηξε ποτέ, παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες. Η Sirith Angle και η Manila Road είναι τις δύο μπάντες που δεν έχω καταφέρει να μπω, να νιώσω, μόνο στιγμές κτλ. Εκτός από Sirith Angle βέβαια, το Paradise Lost, επαναλαμβάνω, το οποίο το θεωρώ συγκλονιστικό δίσκο, παρόλο που την εποχή του και στα 90's γενικώς δεν θεωρούνταν από τους κλασικούς Sirith Angle ή θεωρούνταν ο λιγότερο Sirith Angle δίσκος, γιατί έχει αισθητή διαφορά στην παραγωγή και στο παίξιμο, αν και παρόλα αυτά νομίζω μες στα χρόνια έχει εκτιμηθεί και έχει μπει στο ίδιο level με τους υπόλοιπους, καθότι εντάξει παιδιά, στάζει Sirith Angle, άπειρη αυτός ο δίσκος, εντάξει εξώφυλλο είναι αυτό που έχει,
Welland και αυτή η τριλογία. Chaos Rising, Fallen Idols, Paradise Lost, την οποία ήλπιζα, ήταν αυτή η τριλογία που ήταν το Holy Grail να ακούσω από τη Σιριθάγκολ, που να πω την αλήθεια περίμενα να τα ακούσω, τα είχαν ξαναπαίξει, δεν έπαιξαν ούτε ένα από αυτά, και αυτό είναι το παράπονο που έχω. Ένα μικρότερο, ότι περίμενα να παίξουν και το Legions Arise, που μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν του συγκλάκτης επανασύνδεσης από το Forever Black, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι και περίμενα σου ξεκινούν να το παίξουν. Δεν το παίξανε. Οπότε για έναν χλιαρό, ας πούμε, φίλο των Sirith Angol, ήταν απογοήτευση που δεν παίχτηκαν τα κομμάτια που είμαι θερμός ο παδός Sirith Angol. Φυσικά αυτό που είδα ήταν αρτιότατο. Έλειπε μια κιθάρα, ειδικά στα σόλο, ας πούμε, έλειπε ο ήχος του ρυθμικής. Αλλά, παιδιά, αυτό το πράγμα του Tim Baker δεν έχω λόγια να το περιγράψω. Η ερμηνεία του Tim Baker είναι αυτό το οποίο θα πάρει το δεκάρι, ας πούμε, στο Up the Hammers. Έχουμε θέμα. Είναι θέμα αυτή η φωνή. Είναι σοκαριστική αυτή η φωνή. Βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος, παιδιά, sorry κιόλας, είναι ένας μπάρμπας που τον περιμένεις να παίζει πρέφα στο καφενείο, να σηκωθεί έτσι λίγο με όχι μεγάλη ευκινησία, να πάει στο περίπτωμα να πάρει ένα πακέτο τσιγάρα. Και καθώς κινείται ανάλογα, φτάνει στο μικρόφωνο, ανοίγει το στόμα του και σύεται ο τόπος και στάζει metal το ταβάνι. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς διατηρείται έτσι αναλύωτη. Αναλύωτη, όχι. Ξέρω εγώ, ο Tyrant κρατάει τη φωνή του φοβερός, ή ο Eric Adams ξελασπώνει τους Manowar. Μιλάμε, είναι καλύτερος, ξέρω εγώ, από ότι είναι στο δίσκο. Είναι φοβερό αυτό. Δεν έχω λόγια, παιδιά. Μπορούσα να παρακολουθήσω όλη τη συναυλία μόνο να ακούω τον Tim Baker. Κατά τα άλλα, εντάξει, παίξανε κάρα κλασικά κομμάτια τους που ο παδός του Sirith Angol θα το κάρα ευχαριστήθηκε. Atoms Master, I'm Alive, Cage Descends. Παίξανε τον Join the Legion που το ευχαριστήθηκα και εγώ πάρα πολύ. Απλώς νωρίς, Blood and Iron, King of the Dead, γενικώς παίξανε. Απλώς αγνοήθηκε σχεδόν πλήρως το Paradise Lost, οπότε μου έμεινε αυτό το παράπονο στο τέλος, μιας και αυτό ήτανε. Αν ήθελες να τα έχεις δει, έπρεπε να άφησαν στις προηγούμενες συναυλίες. Αυτό, στην εμφάνισή τους θα βάλω προσωπικό 8, νομίζω για τον κόσμο κάτω είναι 9 τουλάχιστον αυτό που είδανε. Δεν θα βάλω 10 μιλώντας εξ ονόματος αυτών, γιατί ακόμα και τα παιδιά τα οποία ήτανε πορωμένοι, όπως και ο Μανώλης ήταν δίπλα μου και έδωσε πόνο σε κάθε κομμάτι, είπε ότι δεν ήταν αυτή η καλύτερη συναυλία που έχουν παίξει στην Ελλάδα. Οπότε αυτά, σε γενικές γραμμές πάντως, καμία εμφάνιση δεν έπεσε κάτω από το 7, δηλαδή ξεκινάγαμε το πολύ καλό και πάνω, και είχε άφθονες φοβερές στιγμές και ο μέσος όρος του φεστιβάλ νομίζω ήταν φοβερός. Κανένα παράπονο, σίγουρα γιορτή, σίγουρα θεσμός. Και βλέποντας και τι παίζει για τον χρόνο, είναι νομίζω πολύ πιθανό να βρεθώ. Είναι Crimson Glory, Titan Force. Δεν έχω δει ούτε τον ένα ούτε τον άλλον. Εντάξει, άμα ήταν να είχα δει Crimson Glory, θα ήθελα πάρα πολύ να είχα δει εκείνη τη συναυλία με τον Λατόρι στο κύτταρο, το οποίο το έχω δει το YouTube δεν ξέρω και εγώ πόσες φορές. Αλλά δεν με χαλάει. Να δούμε τι μπορούν να κάνουν. Titan Force, εντάξει, okay, πρέπει να τους δω. Ξέρω ότι έχουν παίξει απίστευτα live στα Upper Hammers. Δεν ήμουν εκεί. Ελπίζω να κρατήσουν το ίδιο επίπεδο. Και σήμερα έμαθα ότι θα είναι και η Noor. Και να κάνω μια παρένθεση, να μιλήσω για τους Noor. Είναι ένας δίσκος που άκουσα σήμερα ολόκληρο. Τον άκουσα τον μισό κάνοντας κάτι άλλο, επειδή από τρεις διαφορετικές μεριές μου ήρθαν και μου είπαν «Ρε εσύ, αυτό τσέκαρε». Έχει κάνει μεγάλη αίσθηση γενικά, τρελό hype, μέσα σε μία μέρα όλα αυτά. Το Mother's Guilty Pleasure Part 1, Noor, το συγκρότημα. Δεν υπάρχει δίσκος, δεν υπάρχει CD, δεν υπάρχει κασέτα, μόνο στο Bandcamp και στο YouTube υπάρχει αυτή τη στιγμή σε ψηφιακή μορφή. Και μιλάμε για Καναδούς από το Montreal, και παίζουν κολλασμένο US Power Metal με ρι, φα, ρες και φω, να, ρα και κομματάρες. Λίγο
μεγάλα κομμάτια με πολλές αλλαγές που η παραγωγή είναι το μοναδικό σημείο που έχω ένσταση και στον ήχο της κιθάρας μου είναι λίγο ξερός και πρημαριστός υπερβολικά, αλλά και μερικές φορές μπλέκονται λίγο τα πράγματα, ειδικά σε αλλαγές πάνω. Αλλά αυτό που συμβαίνει με κάτι περάσματα, κάτι riff, κάτι σημεία στη φωνή είναι σοκαριστικό. Είναι πραγματικά, αξίζει όλο το hype. Τσεκάρετε το οπωσδήποτε. Νουρ, όπως το γνωστό πλοίο. Νουρ. Τσεκάρετε τέτοιους, φανταστικοί. Και πρέπει και ο Μανώλης να επαθύνει για πλάκα. Σήμερα τους έκλεισε για το Up the Hammers του 2025. Να δούμε. Υπάρχει ήδη κουβέντα. Ρε εσύ, μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα live με τη φωνή του. Τι γίνεται εδώ? Και κουβέντα, μοιάζει πολύ η φωνή του με του Γιάννη Παπαδόπουλου, του δικού μας, που είναι τώρα μπει στην Black, πριν Wardram. Και γίνεται στα σοβαρά κουβέντα, ρε εσύ, μήπως είναι εκπαιδευμένο AI σε Παπαδόπουλο? Τι είναι αυτό? Τι να πω, παιδιά, είναι και τέτοια η εποχή που πλέον το AI είναι τόσο... και θα γίνεται και χειρότερα όσο πηγαίνει, που θα αφισβητούμε τα πάντα πλέον. Ήδη, ας πούμε, αυτή η ζημιά έχει γίνει. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος πλέον για τίποτα. Πάντως, είμαι σίγουρος ότι είναι εκπληκτικά ενδιαφέρουσα δουλειά. Αν σας αρέσει το US Power γενικά, τουλάχιστον τσεκάρετε το. Υπομονή, τα πρώτα 2-3 λεπτά στο πρώτο κομμάτι, ξεκινάει λίγο, αργεί να πάρει μπρος, αλλά μετά παίρνει για τα καλά μπρος. Τι να πω, φοβερή. Και μιας και είπα Μοντρεάλ, Καναδά, να πω από την ίδια πόλη και ίδια χώρα, Dissimulator, Tech Thrash Death, πολύ Voivod, φανταστικός ήχος, φανταστικό παίξιμο, όχι υπερβολικά first fragment ας πούμε και τέτοια, παρόλο που ο drummer έχει περάσει και από εκεί, τους first fragment, είναι πάρα πολύ τεχνική, αλλά είναι και πολύ πιο στρωτή και παίζουν παραδοσιακό ας πούμε, Tech Death, πάρα πολύ καλό. Montreal Quebec ήδη έχει βγάλει δύο μεγάλες δισκάρες για 2024. Και κλείνω αυτό το segment του βίντεο με το καλύτερο Siri Thangle μπλουζάκι που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Αυτό. Τα έχει όλα. Έχει Eldrick, έχει Stormbringer, έχει τους σκελετούς, έχει το Chaos Star. Τα έχει όλα. The Final Tour είναι ένα τέλειο Siri Thangle μπλουζάκι. Και το ίδιο τέλειο είναι και το Backprint. Εντάξει. Αυτά. Καταπληκτικά. Λοιπόν, και τώρα περνάμε στο δεύτερο κομμάτι του βίντεο που θα ανταποκριθώ στο κάλεσμα ενός άλλου καναλάρχη. Δεν μ' αρέσει, παιδιά, έτσι που αρχίζουμε και λέμε καναλάρχης. Δεν αισθάνομαι καναλάρχης. Καθόλου. Αισθάνομαι ένας τύπος στην Κρήτη, random τύπος στην Κρήτη, που έχουν αρχίσει και τον παίρνουν υπερβολικά στα σοβαρά κάποιοι. Λοιπόν, Νίκ, εσύ, νομίζω με φώναξες δύο φορές σε βίντεό σου και να σου πω την αλήθεια, ενοχλήθηκα λίγο, διότι έχεις το messenger μου, άμα θες να μου πεις κάτι, με βρίσκεις άμεσα. Τώρα ήμουν σε ταξίδι, σε προετοιμασία ταξιδιού, έβλεπα την οικογένειά μου, έβλεπα τα αδέρφια μου, τα νύψια μου, τους φίλους μου, πιο YouTube. Δεν. Οπότε, ο καθένας είναι στο χρόνο του. Αλλά και γενικώς, δεν μ' αρέσει αυτό το αόριστο κάλεσμα. Για ποιο λόγο? Τα είχαμε πει, τα σχόλια που είχαν γίνει σε ένα βίντεό σου, είχαμε επικοινωνήσει, όλα καλά, όλα κομπλέ. Περίμενα από εκεί, τέλος πάντων, να με προσεγγίσεις πρώτα. Αλλά αυτό που με ενόχλησε ήταν ότι, σαν να με εγκαλεί στην τάξη, ότι επειδή είπα ότι έχει πολύ καλό κόσμο το Forgotten Scroll Forum, οφείλω, ας πούμε, να λογοδοτήσω, να μιλήσω για bootlegs και να μιλήσω για σοβαρά θέματα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μιλάω γενικώς για τα πιο σοβαρά ζητήματα του κόσμου, αλλά δεν θα έλεγα ότι μιλάω για σοβαρά πράγματα γενικά. Οπότε, ναι. Για το Forgotten Scroll,
Ο λόγος ο οποίος επενέβη και μπήκα στα σχόλια και είπα να πω ότι έχει καλό κόσμο το Forgotten Scroll, το forum, και δεν μ' αρέσει αυτό ο διαχωρισμός οι YouTubers και από την άλλη το forum, και ότι είναι τα forum που κάνουν αυτά και στα forum και στα forum. Το forum, παιδιά, είναι ένα μέρος στο οποίο μαζεύονται 50-100 άνθρωποι και συζητάνε. Ανήκει σε ένα-δυο ανθρώπους, αλλά οι υπόλοιποι 50 δεν έχουν δικό τους μυαλό, δική τους άποψη, τα δικά τους πράγματα λένε. Δεν είναι ωραίο που τσουβαλιάζεται έτσι το forum. Λες και έχουμε όλοι μία γραμμή και ένα σκοπό και έχουμε βάλει στην μπούκα τους YouTubers που στην τελική και εγώ εκεί είμαι. Τι, τον εαυτό μου τα έχω βάλει. Το σχόλιο εκείνο, το περίφημο το οποίο πυροδότησε όλο το χάος μετά, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είπε ότι δεν μ' αρέσει το ελληνικό YouTube, το βαριέμαι, το θεωρώ χάσιμο χρόνο και ούτω καθεξής. Προσωπικά το βρήκα και εγώ υπερβολικά απαξιωτικό και ισοπεδωτικό και αγενές, ας πούμε, σαν να είχε ξυπνήσει στραβά αυτός που το έγραφε τέλος πάντων εκείνη την ημέρα, και υπερβολικό. Αλλά μέχρι εκεί. Αυτό ήτανε. Ένας άνθρωπος που είπε ότι δεν του αρέσει το ελληνικό metal YouTube. Και κόσμια το είπε, και έχω διαβάσει και δει και πάρα πολύ χειρότερα πράγματα. Οπότε αδικαιολόγητη γενικώς όλη η αντίδραση που ακολούθησε μετά. Και δεν εννοώ μόνο το βίντεο που ανέβηκε και κατέβηκε, εννοώ γενικώς και τα σχόλια μετά. Ότι τι χαχαχά στα φόρουμ τη γράφουν. Και είναι. Όχι, παιδιά, αυτά τα φόρουμ υπάρχουν χρόνια. Γράφουν σε αυτό άνθρωποι πάρα πολύ σοβαροί και με γνώσεις και με μεράκι αγάπη για αυτή τη μουσική. Μπορεί να χαρακτηρίζονται όλοι ως εχθροί ή ως δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, ως κακόβουλοι, επειδή γράφουν σε ένα φόρουμ. Και το αυτό ισχύει και για το αν υπάρχουν ανάμεσα στα μέλη αυτού του φόρουμ άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει παλιά με μπουτλεγκάδες, άμα γνωρίζουν καταστάσεις, άμα είναι μέλη της σκηνής και οτιδήποτε. Έτερον εκάτερον, δεν θα κάτσω εγώ να ψάξω το background του καθενός και να γνωρίζω το background του καθενός. Τι θα πει αυτό? Όπου κάθομαι και όπου βρίσκομαι θα πρέπει να τους εγκαλώ στην τάξη και να τους ζητήσω να κάνουν τι, δήλωση μετάνοιας? Δεν ξέρω τι ακριβώς περιμένεις να ακούσεις, Νίκα, από εμένα. Γιατί να σου πω συγκεκριμένα για τους Έλληνες ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα ότι δεν τολμάω να μιλήσω ή ότι προσπαθώ να προστατέψω κανέναν. Καταρχάς υπάρχει μια παρεξήγηση. Εγώ ζω στην Κρήτη. Δεν κινούμε στην Αθήνα γενικά, ούτε στα μαγαζιά, ούτε γενικώς με βλέπουν τη φάτσα μου εμένα κάθε μέρα. Τώρα τη βλέπουν τη φάτσα μου γενικά κάποιοι. Μέσα στα χρόνια από το ίντερνετ είναι πιο γνωστή η παρουσία μου. 2,5 χρόνια στο Hammer. Πόσος κόσμος το διαβάζει πια το Hammer για να θυμάται, ας πούμε, το Vic, από το 11 μέχρι το 13-14. Και από πριν ξέρω προσωπικά με τα αλλάζει. Εντάξει, προφανώς δεν είμαι τουρίστας εγώ, δεν είμαι διάτοδων αστέρας. Υπάρχω από τα 90s, ξέρει κόσμος ποιος είμαι. Αλλά μέχρι εκεί, στις γενικές γραμμές, είμαι ένας random τύπος στην Κρήτη, ένας πουθενάς. Πώς να το πω, δηλαδή τόσο απλά. Δεν καταλαβαίνω γιατί ξαφνικά πρέπει να με τραβήξετε και να με βάλετε ανάμεσα στα δικά σας θέματα. Γιατί δεν είναι τα βίντεο αυτά μόνο να ξυπνήσουμε το κοινό μας, να μην την πατάει με τα bootleg και να τους ξυπνήσουμε. Άμα θες να το κάνεις αυτό, και δεν το λέω τώρα δεικτικά αυτό το πράγμα, το λέω ως πρόταση, καλοπροαίρετα, κάντε ένα βίντεο με οδηγίες χρήσης για τον νεαρό συλλέκτη. Τι να προσέχει, ποια είναι η δική σας ρουτίνα. Μπαίνετε στο Discogs, κάνετε κατάλογο, ψάχνετε τους δίσκους, κρατάτε φωτογραφίες στο κινητό και πάτε στο δισκάδικο, κάνετε έρευνα αγοράς, ρωτάτε φίλους, τσεκάρετε τιμές γενικώς. Πού εμπιστεύεστε, πώς ξέρετε ότι ο εκατοστάρικός σας δεν θα πάει χαμένο? Αυτά πείτε τα εσείς συλλέκτες. Εγώ δεν είμαι συλλέκτης. Έχω να αγοράσω βινίλιο από το 1993. Set the World on Fire, τελευταίο βινίλιο που αγόρασα. Μετά μόνο CD. Και επίσης έχω καμία χιλιοστή δίσκους. Αυτό είναι όλο. Έχω πραγματικά μικρή δισκοθήκη, πολύ μικρή σε σχέση με τα χρόνια που ακούω. Δεν αισθάνομαι ούτε άσχημα γι' αυτό, αλλά ούτε και νιώθω ιδιαίτερα αρμόδιος να μιλήσω εγώ για την κατάσταση με τα bootlegs. Πού να έρθουμε και στα bootlegs λοιπόν. Είναι κακό πράγμα τα bootlegs, είναι ανήθικα τα bootlegs, είναι παράνομα τα bootlegs. Εννοείται το ξέρει και η Κουτσή Μαρία πλέον αυτό το πράγμα, δεν χρειάζεται να το πω εγώ σίγουρα. Έχω ακούσει κι εγώ αυτές τις ιστορίες. Ποιοι είναι, ποιοι τα πουλάγανε, πώς τα κάνανε, ποιους τίτλους πάνω κάτω,
στοχεύσανε να βγάλουν τα περίπτερα και ούτω καθεξής. Και να σου πω που τα ξέρω. Εκτός από το φίλο μου, που είναι μες στα πράγματα και τα γνωρίζει, τα διάβασα στο Forgotten Scroll. Νίκ, δεν έχεις κάνει καλή έρευνα στο Forgotten Scroll να ξέρεις. Πήγαινε, βάλε στην αναζήτηση bootleg και ψάξε τα αποτελέσματα να δεις ότι συζητάνε μια χαρούλα και για τους Έλληνες bootlegάδες. Και μάλιστα με περισσότερες λεπτομέρειες από αυτές που έχεις δώσει στο βίντεο σου. Οπότε δεν είχες δίκιο να εγκαλείς στην τάξη του τα μέλη του φόρουμ ότι και καλά δεν μιλάνε για Έλληνες bootlegάδες. Μια χαρά τα έχουν πει και τα έχουν συζητήσει. Παραλαμβάνω, αυτό το φόρουμ υπάρχει χρόνια εκεί πέρα. Δεν υπάρχει από τότε που το ανακάλυψε το ελληνικό metal YouTube. Και σίγουρα δεν κάνουν μόνο κουτσομπολιό και σίγουρα δεν κάνουν πολλά, όλα αυτά τα υποτιμητικά γενικώς που ακούγονται. Και είμαι ενοχλημένος γιατί μας παίρνει όλους η μπάλα. Όπως εκείνο το comment ενόχλησε γιατί παίρνει όλους τους YouTubers μπάλα ότι γενικώς όλα τα YouTube τα βίντεο είναι χάσιμο χρόνο ή βαρετά ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Έτσι ακριβώς, το ίδιο ακριβώς πράγμα μάλλον, γίνεται και με το χαρακτηρισμό του φόρουμ. Εντάξει. Αυτά είχα να πω. Δεν έχω καμία διάθεση να υπερασπιστώ τα μέλη αυτού του φόρουμ. Το θεωρώ ασόβαρο γενικά να το κάνω αυτό το πράγμα. Αυτά. Δεν έχω καμία τύψη που συμμετέχω σε αυτό το φόρουμ. Έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα από αυτό το φόρουμ. Επιμένω ότι έχει πάρα πολύ καλό κόσμο. Και γενικώς δεν είμαι καθόλου του ασπρόμαυρου, να ξέρετε. Ο καλός και ο κακός, η ηθική πλευρά και η ανήθικη πλευρά, η κλίκα η από εδώ και η από εκεί, οι YouTubers και οι φορουμάρχες και όλα αυτά τα πράγματα δεν μου αρέσουν καθόλου. Γενικώς δεν ανταποκρίνονται και στην πραγματικότητα, πιστεύω. Κανείς δεν είναι μόνο κακός ή μόνο καλός. Και σε όλη αυτή την ιστορία, επαναλαμβάνω, άμα θέλουμε να προστατέψουμε τον καταναλωτή, υπάρχουν τρόποι να το κάνουμε αυτό ουσιαστικά. Άμα θέλουμε να κράξουμε και να κράξουμε, ας πούμε, πράγματα που έχουν γίνει πριν 20 χρόνια και. Γιατί, ας πούμε, κάποια από αυτά τα bootlegs που συζητάμε που κάνανε Έλληνες, ξέρω εγώ, στη Unisound, χωρίς τα λέω για όνομα, μιλάμε το 2003. Έχω εγώ ένα bootleg στην κατοχή μου, είναι το Απολωρά, τώρα παράγια, του 2003. Δεν το αγόρασα. Το παιδί που το είχε πήρε την κανονική έκδοση τη No Remorse του 2014 από τη Geek 15. Και μου λέει, πάρε εσύ αυτή, να έχεις αυτή. Και την έχω και εγώ για να μπορώ να έχω CD player να παίξω τώρα παράει ένα πάρα πολύ ωραίο δίσκο. Εντάξει, προφανώς 100% bootleg, αυτό έχει βγει μόνο σε κασέτα. Και ξαφνικά υπάρχει CD. Ναι, οκ. Okay. Τα ξέρουμε αυτά. Και νομίζω τα ξέρει και όλος ο κόσμος. Δεν ξέρω για τα δικά σας στατιστικά και analytics. Εμένα με παρακολουθούν 35 ετών και πάνω. Δεν έχει αλλάξει αυτό το πράγμα, είναι σταθερά εκεί. Όπως και δεν με παρακολουθούν φίλες. Με παρακολουθούν μόνο φίλοι. Είναι αντικό το κοινό μου. 99% άνδρες. Το 1% είμαι ακόμα αρκετά σίγουρος ότι είναι συγγενείς που βλέπουν. Αυτό. Οπότε, άμα θέλουμε να κράξουμε και να βγάλουμε στη σέντρα άτομα και φεστιβάλ και ούτω καθεξής και να κάνουμε δύσκολες ερωτήσεις κτλ. Εγώ δεν θα μπω σε αυτό το τρυπάκι. Γιατί δεν είμαι, όχι μόνο δεν είμαι ο αρμόδιος, επειδή επικαλείσαι και την νομιμότητα συχνά σαν επιχείρημα, αν μιλάμε με όρους νομιμότητος, εμένα αν με φωνάξουν να δώσω κατάθεση θα με απορρίψουν, γιατί θα πρέπει να σου πού τα ξέρεις εσύ αυτά, θα πω μου τα είπε ένας, τα διάβασα κάπου, hearsay, δεν τα ξέρω από το χέρι. Μπορώ εγώ να βγω σε ένα δημόσιο βίντεο και να αρχίσω να κατηγορώ το τάδε μαγαζί, το τάδε συγκροτηματία, το τάδε έτσι, επειδή διάβασα κάποτε έτσι είναι, και να θεωρήσω ότι έτσι κάνω έργο. Εγώ δεν το θεωρώ καθόλου σοβαρό αυτό το πράγμα. Αλλά από εκεί και πέρα, καλά κάνεις και το θίγεις το θέμα των bootlegs, αλλά να μείνουμε και στην ουσία του πράγματος. Η ουσία του πράγματος είναι πώς να ξυπνήσει ο κόσμος να μην παίρνει bootlegs. Υπόθηκε η ιστορία. Υπόθηκε δύο φορές, τρεις φορές να υποθεί. Υπάρχει στο Forgotten Scroll, επαναλαμβάνω. Όποιος θέλει, ψάχνει και τα βρίσκει τις ιστορίες αυτές. Αυτά. Δεν χρειάζεται να το προσωποποιούμε τόσο πολύ. Νομίζω. Θα επιμείνω. Live and let live. Και αφήστε τον κόσμο μόνο του να κρίνει. Αφήστε τον να κρίνει. Άμα είναι να λες στον κόσμο, κάνε αυτό.
Αλλά τι σου λέω και εσένα, αφού είσαι γίδι, ας πούμε, τι να καταλάβεις. Δεν ξέρω, δεν βοηθάει την κατάσταση αυτό νομίζω. Αυτά έχω να πω. Αυτά τα περίεργα για τέλος. Δεν ξέρω και εγώ που πήγε ο ρημός μου. Εν πάση περιπτώσει, να είστε καλά όλοι. Μέχρι την επόμενη φορά, αν και εφόσον έρθει το κέφι. Γεια σας!